τη δυνατότητα να απολαμβάνουν δωρεάν, ελεύθερη και σε υψηλές ταχύτητες πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ασύρματου δικτύου Wi-Fi έχουν πλέον οι δημότες και οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί σταδιακά η Δημοτική Αρχή με σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Μιλάμε για γρήγορο ίντερνετ μεγάλης χωρητικότητας που πραγματικά είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ξέραμε ως δωρεάν Wi-Fi σε πλατείες ή κεντρικούς δρόμους πόλεων. Με ταυτόχρονους χρήστες 400 άτομα, με 100 Mbps συμμετρικό, πραγματικά μια τελείως διαφορετική εμπειρία για τους δημότες και αυτούς που θα χρησιμοποιούν το δωρεάν Wi-Fi στην πόλη. Η λειτουργία του δικτύου στο κέντρο της Κορίνθου, αλλά και ο σχεδιασμός για την επέκτασή του ευρύτερα στο κέντρο και ακόμη σε σημεία αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος, κατατάσσει σε υψηλή θέση το Δήμο Κορινθίων ως προς τις παροχές τόσο προς τους δημότες όσο και τους επισκέπτες. Η παρουσίαση της τεχνολογικής αναβάθμισης του Δήμου έγινε από το Δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο, παρουσία του Διευθυντή Επικοινωνίας της Wind Ελλάς Γιώργου Τσαπρούνη. Ταυτόχρονα ανακοινώσαμε ότι είναι σε εξέλιξη ένα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη της Κορίνθου, το έργο του δικτύου οπτικών ινών νέας γενιάς, του δικτύου υπερυψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας. Ένα έργο εντελώς αναπτυξιακό, όχι μόνο για την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα, αλλά συνολικά για τη χώρα. Μιλάμε για οπτικές ίνες που θα δίνουν σε 5.000 νοικοκυριά ταχύτητες 100 και 200 Mbps και στο μέλλον μπορούν να πάνε και μέχρι 1 Gbps. Το νέο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου περιλαμβάνει 10 σημεία πρόσβασης, access points, και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων Wi-Fi for EU. Οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών κατόπιν της σύνδεσής τους στην πύλη εισόδου Wi-Fi for EU και την εμφάνιση της σελίδας corinthos.gr.